τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη γέφυρα που βρίσκεται επί των οδών Κύμης και Καποδιστρίου στη Νέα Ιωνία. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο άτυχος είναι ο 19χρονος πρωταθλητής κρόσκαρ Κωνσταντίνος Τακιδέλης. Όπως μπορούμε να διακρίνουμε στη φωτογραφία, το μοντέλο που οδηγούσε ήταν ένα προηγούμενης γενιάς Ford Focus ST με τον πεντακύλινδρο κινητήρα 2,5 λίτρων. Το ατύχημα οφείλεται σε υπερβολική ταχύτητα και απώλεια ελέγχου του αυτοκινήτου. Στο όχημα μαζί του ήταν ακόμη ένα άτομο το οποίο έχει τραυματιστεί ελαφρά. Σε ηλικία μόλις 19 ετών, ο Κώστας Τακιδέλης κατάφερε να στεφθεί πρωταθλήτης Ελλάδος στην κατηγορία του κρόσκαρ. Στη Χαλκίδα, ο νεότερος μεταξύ των διεκδικητών του τίτλου κατάφερε τον περσινό Δεκέμβριο να κατακτήσει την πρώτη θέση. Όλοι τους μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια για το χαρακτήρα, την ποιότητα αλλά και τις δυνατότητες του νεαρού, καθώς έδειχνε ότι θα είχε ένα λαμπρό μέλλον στο χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.